συντάχθηκε με βάση το νόμο 3352 το Μεγακράτη και την υπογειωτική απόφαση 24754-10. Η διεύθυνση αναδοξιακού προγραμματισμού ακολουθώντα όλη την πρωτεπόμενη από τη σχετική τοπική απόφαση. Η διαδικασία γίνεται από μια σειρά διαπολέσεων και τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τα όργανα της περιφέρειας Αττικής που διήρκησαν περίπου 5 μήνες, εκπάνησαν το περιφερειακό πρόγραμμα και καταθέτει προς συζήτηση στην εκκλησία. Έχει περάσει και έχει κληθεί από την εκκλησική επιτροπή και βεβαίως καταθέτει σήμερα και συζητά από το σχέδιο στο περιφερειακό συμβούλιο, έτσι ώστε να διακορυφθεί την δική πρόταση την οποία θα θέσουμε από αύριο στην κυβέρνηση. Σε αυτό το σχέδιο γίνεται η ανάλυση και αξιολόγηση της επισπάνησης κατάστασης σε όλους τους τομείς αυτοδιοίκητος περιφέρειας και στους τομείς της εσωτερικής οργάνωσης λειτουργίας. Εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η περιφέρεια το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή της και να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της. Κατά την ανάλυση και αξιολόγηση της εξωτερικής κατάστασης, κάθε θεματικής ενότητας περιβάλλον, υποδομές, κοινωνική μέρημνα, οικονομία κλπ. Η περιφέρεια μετατάσσεται ως ενιαίο θεματικό σκόπος και όπου απαιτεί την ίδια ειδικότητα της αδρές της περιφερειακής ανάπτυξης. Προσδιορίζεται τη στρατηγική της περιφέρειας ως σύνολο στόχο και προσφέρει την δομή του επιχειρησιακού προγράμματος σε άξονες, μέτρα, στόχους και ενεργητικές δράσεις. Αυτούς τους άξονες και τα μέτρα συζητάμε σήμερα και θα έχουμε τις δικές σας προτάσεις. Μετά την ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τη διοργάνωση των αγγέλων διαδικασιών διαβούλευσης, θα δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον για δύο εβδομάδες ακόμα, προκειμένου φορείς και πολίτες να κατεθέσουν τις παρατηρήσεις της προτάσεις και τις ειδικές τους. Ήδη στο site της Περιφέρειας Αττικής έχει αναλυθεί από την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το σχέδιο και οι προτάσεις έχουν δοθεί στην Επιτροπή να τις αξιολογήσει και αξιώσει στο επιχειρησιακό σχέδιο που θα προσωπηθεί να λειτουργεί υπόψη. Στη συνέχεια η διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού ακούσει και δώσει και επεξεργαστεί τις προτάσεις των υπηρεσιών θα συντάξει το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας το οποίο και πάλι η Εκτελεστική Επιτροπή θα ψηφίσει και θα συγχύει στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ψηφιστεί, να συζητηθεί και να ψηφιστεί. Το σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού έχει ήδη αποσταθεί σε όλους τους Δήμους της σχολικής αρμοδιότητάς μας από τις 11 Δεκέμβρου του 2012, ζητώντας τους είτε κρατά είτε στη σύσκεψη που διαμορφώσαμε να δίνει και την αντίληψη που θέλαμε γιατί τα πολιτικά γεγονότα τέτοια που δεν μπορέσαν να έχουν ελλείμματα αλλά και στις συζητήσεις που κάναμε τις περιφερειακές ανάπτυξης και έχουμε την παρουσία δημάτων ή αντιπροσώπων για να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις και τις προτάσεις πάνω στο σχέδιο. Το στρατηγικό αυτό σχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα δομείται σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, κοινωνική μέρημνα υγεία, πολιτισμός, αθλητισμός, η οικονομία και απασχόληση, εσωτερική ανάπτυξη. Ο πρώτος άξονας, προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής περιλαμβάνει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση του συστήματος πολυεθνικού και εθνικού σχεδιασμού, την αναβάθμιση του συστήματος πολιτικής προστασίας, την επέκταση και βελτίωση μεταφόρμησης κοινωνιών, τη βιώση και διατήρηση υδάτινων δυναμικών, την επέκταση και βελτίωση χρηματικών υποδομών, την αναζωογόνηση αστικών περιοχών. Ο δεύτερος άξονας, η περισσότερη κοινωνική συνέχεια υγείας, πολιτισμού και αθλητισμού προλαμβάνει ενίσχυση του ρόλου της περιφέρειας στον τομέα κοινωνικής μέρημνας και υγείας, την αναβάθμιση του ρόλου της περιφέρειας στους τομείς αθλητισμού και πολιτισμού, την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο τρίτος άξονας υποστήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης, ανάπτυξη μεταφορές και χρηματικότητα,
τομέας προσδοκεί την ανάπτυξη αποσχόληση περιοδίου μάθησης. Και ο τέταρτος άξονας, η βελτίωση της δυτικής ικανότητας της περιφέρειας, περιλαμβάνει τη βελτίωση οργάνωσης και εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της διοίκησης, την ανάπαυση του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας Αττικής, την αξιοποίηση και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη βελτίωση των οικονομικών και διαχειριστικών λειτουργιών της περιφέρειας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι θεματικές ενότητες καθορίστηκαν σε συνεργασία με την ΕΕΤΑ, με την οποία η περιφέρεια υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση εδώ παρακαλώ να διορθωθεί για το προκείμενο από 8 τον Ιούνιο του 2010, ενώ είναι ο Ιούνιος του 2011. Έπειτα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου τα εξελιγμένα στελέχη να στηρίξουν τη διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού και να συμβάλλουν στην εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού του αναπτυξιακού προγράμματος. Η βασική παράμετρη της ανάλυσης κάθε ενότητας είναι ποια είναι η παρούσα κατάσταση και ποια είναι αυτά τα σημαντικότερα προβλήματα και ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε κάθε θεματική ενότητα και τα κρίσιμα συστήματα. Ποιες πολιτικές επιλέγουμε και τι στόχους θέτουμε για να αντιμετωπίσουμε τα κρίσιμα αυτά ζητήματα. Με ποιο τρόπο ανοιχτικά δράσεις να επιδιώξουμε την επίτευξή τους. Η υπάρχουσα κατάσταση και ο προσδιορισμός των κρίσιμων ζητημάτων ολοκληρώθηκε έπειτα από μια σειρά επαφών και αποστολή σε ερωτηματολογία προς την εκπόνη της διεύθυνσης αναπτυξιακού προγραμματισμού και εκείνων της ΕΚΑ με την πολιτική ηγεσία, τους γενικούς διευθυντές, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους της περιφέρειας Αττικής. Στην υπάρχουσα κατάσταση δεν καταλαμβάνονται μόνο οι δράσεις της περιφέρειας, αλλά και των άλλων δήμων, φορέων και υπογείων και οργανισμών που είναι είτε νομοθετικά είτε εκτελεστικά, παρεμβαίνουν και επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών στην περιφέρειά μας. Για τη διαπίστωση των πολιτικών επιλογών και των στόχων, ελήφθησαν υπόψη των συνταγών προκειμένου το προεκλογικό πρόγραμμα της διοίκησης της περιφέρειας, όπως επίσης και οι μέχρι τώρα συζητήσεις και αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, προεκλογισμός πρόγραμμα χρηστέων έργων, 2012, με τον πολιτικό εκτροπό. Τέλος, την παράδειγμα με ποιο τρόπο εκτιμήθηκαν οι απόψεις και οι προτάσεις των υπηρεσιών μας, αλλά και οι εξειδικευμένες γνώσεις των επιστημών της ΕΤΑ, οι οποίες συμβούνται και έχουν κατακαθεί στο κείμενο, δράσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών για την αφήση των στόχων. Σε κάθε θεματική ενότητα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, όπως επίσης και στη δράση και τα προγράμματα υποδείων και φορέων, πρόκειται τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου να έχουν μια σχετική. Προκειμένου τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου να έχουν μια σχετική και απομονωμένη εικόνα της υπόλοιπης κατάστασης στην Αττική και των σχεδιασμών για το μέλλον. Οι αφορεώτες των άλλων φορέων που λειτουργούν στην Αττική και επηρεάζουν τη ζωή των κατοίκων της, συνδέονται με την περιφέρεια μέσα από τις μετοπολιτικές επιδοτές. Όχι βέβαια σε επίπεδο αποφάσεων, αλλά συντονισμού και προτάσεων και δράσεων. Η δημογραφική, κοινωνική και οικονομική παρουσίαση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο της περιφέρειας, όσο και των περιφερειακών μεταφύλων, με βάση τα στοιχεία της αναγραφής του 2011, κρίθηκε αναγκαία, διότι συμβάλλει στη γνώση του Περιφερειακού Συμβουλίου και στην καλύτερη χάραξη στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια. Με βάση τα συμβουλευτικά χρονικά περιθώρια, η εργασία της προϊσταμένης και προσδοκικών της διεύθυνσης αναπτυξιακού προγραμματισμού και των στοχευμών της ΕΕΤΑ, αλλά και όλων όσων συνέβαλαν στη σύνταξη του κειμένου του στρατηγικού συμβουλίου, είναι εξαίρετη. Όπως και το φίλο μου τον Κάρη Κοσβατήρη, που ήταν υπεύθυνο για όλες αυτές τις δράσεις. Ελπίζω ότι το κείμενο στη διάρκεια των συζητήσεων που έγιναν στην Εκκλησική Επιτροπή, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και τη δημόσια διαβούλευση με την κοινωνία, θα ευρωπιστεί με κοινοτόπες και εργασιακές ιδέες και προτάσεις, ώστε να αποτελέσει ένα πλήρες και εφαρμοσμένο πρόγραμμα δράσης για τα επόμενα χρόνια με την ίδια προστόχο τη στήριξη των συμπολιτών μας σε συνθήκες κρίσης και ανασφάλειας. Εγκατακλείδη η πρότασή μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου 32 του 10 και τις συμπολιτικές απόφασεις 54 του 10, τις διατάξεις του νόμου 40-18 του 11 και την προγραμματική σύμβαση που υπογράφει μεταξύ της περιφέρειας
για τη συντάξη την οποία κλήρωσε το Περιφερειακό μας Συμβούλιο, αποφασίζει τα πρώτα. Εγκρίνει το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού 2012-2014 της Περιφέρειας Αττικής ως προς την καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, του στρατηγικού στόχου και τα μέτρα του. Αποφασίζει την ανάπτυξη του στο διαδικτυακό εξόπλο της Περιφέρειας Αττικής από αύριο, ώστε να γίνει δημόσια διαμονή 15 ημερών, προκειμένου χωρίς πολίτες, δήμοι, πολιτική και εκκλησιακή παράγοντες της περιφέρειας Αττικής να καταθέσουν τις απόψεις της προτάσεως. Η ενημέρωση των περιφερειών θα γίνει και με την έγκριση του σχετικού δελτίου από την περιφέρεια Αττικής. Η κεντρική ομάδα έργου θα συγκεντρώσει και θα ξεχαστεί όλες τις προτάσεις και μαζί με το εκκλησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής 2012-2014 θα κατακριθούν και θα συγκεντρώσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο όταν θα προγραμμεί στις αρχές του Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η γενική πρόταση για το στρατηγικό σχεδιασμό και παρακαλώ όσους συναδέλφους έχουν γραφτές θέσεις και προτάσεις να τις καταθέσουν. Πολλοί από αυτούς τις έχουμε λάβει. Τις έχουμε συζητήσει, είναι στην επιτροπή και βεβαίως θα χρειαστούν να κρυφθούν να δώσουν εξηγήσεις γιατί υπάρχουν περισσότερα πράγματα τα οποία σαφώς χρειάζεται να συζητούν μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα το στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής που αποτελεί και την καρδιά του επιχειρησιακού προγράμματος. Το στρατηγικό σχέδιο μας λέει τι θέλουμε να κάνουμε και το επιχειρησιακό πώς το κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Δήμαρχε της Αγίας Παρασκευής, αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το θέμα της σημερινής συνεδρίασης είναι και επίκαιρο και ενδιαφέρον. Επίκαιρο γιατί η λέξη ανάπτυξη βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στα χείλια όλων. Και ενδιαφέρον γιατί η ανάπτυξη αποτελεί το μοναδικό εργαλείο εξόδου από την πολυεπίπεδη κρίση που ταραπίζει την ελληνική κοινωνία. Είναι γεγονός ακατεσβήτητο πως η χώρα διέρχεται μια πολύπλευρη κρίση. Κρίση πολιτική, κρίση κοινωνική, κρίση υπαρξιακή και ηθική. Μέσα από το οποίο καλείται η τοπική αυτοδιοίκηση να δώσει το βηματισμό της στην πρώτη καλλικρατική περίοδο. Σε αυτό θέλω να τονίσω, προχθές 7 του μηνός είχαμε τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής των εκλογών που έγιναν με το νέο καλλικρατικό νόμο στις 7 Νοεμβρίου του 2010. Μιλώντας σχηματικά, θα έλεγα ότι η ανάπτυξη έχει ένα μεγάλο καλό και ένα μεγάλο κακό. Το καλό είναι το ότι μόνο με ανάπτυξη θα μπορέσουμε να δούμε φως στο άκρη του τούνελ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει φως στο άκρη του τούνελ και υπάρχει τρόπος να το δούμε. Το κακό είναι, γιατί πολλές φορές το ακούω, ότι η ανάπτυξη δεν μπορείς να την παρακλίνεις. Δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να έρθει η ανάπτυξη, ούτε να κάνεις ένα νόμο και αυτομάτως να αυξηθούν οι ρυθμοί της οικονομίας. Η ανάπτυξη ούτε επιβάλλεται, ούτε αποφασίζεται σε ένα γραφείο ή στο κοινοβούλιο. Είναι προφανώς ένα σύνδετο και πολύπλοκο εγχείρημα που απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες και βάθος χρόνου για να μπορέσει να αποδώσει καρπούς. Όμως το κεντρικό πολιτικό σύστημα διέρχεται μια βαθιά κρίση εξοπλιστή. Κανένας δεν πιστεύει κανένα, κανένας δεν πιστεύει κανένα, με αποτέλεσμα το πολιτικό σύστημα να βρίσκεται εγκλωβισμένο στα αδιέξοδα που το ίδιο δημιούργησε. Όλα αυτά που σαν συνέπεια οι εκπρόσωποι του κεντρικού πολιτικού συστήματος και η διοίκηση να βρίσκονται πολύ μακριά από τον πολίτη και τα πραγματικά προβλήματα του τόπου. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι και δεν μπορεί να είναι αμέτωπη. Πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να οδηγήσουν σε μια αναπτυξιακή πορεία που θα την καπνιστούν αναπτυξιακό επίπεδο της κοινωνίας. Το ζήτημα της ανάπτυξης και της ανάγκης τοπική αυτοδιοίκηση θα αναλάβει κυρίαρχο πρωτοκαλιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο τόπος. Είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο για ένα νέο ξεκίνημα στο να μπορέσουμε να αποδείξουμε ως κοινωνία που μπορούμε να προχωρήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο σχετικός σχεδιασμός, το ουσιαστικότερο μέρος του εκκλησιακού μας προγράμματος για τα επόμενα 3 χρόνια είναι και η πυξίδα της δράσης μας. Γνωρίζουμε ότι θέλουμε να πάμε και θέλουμε να πάμε. Στη θεμελίωση, την ενίσχυση, στην οικοδόμηση πάνω στο ΕΛΕΑ πάνω και θεσμού της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Στην ειλικρινή έτοιμη και αποτελεσματική συνεργασία τόσο με την κεντρική κυβέρνηση όσο και με την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Στην καθιέρωση της περιφέρειας Αττικής ως σημαντικού μοχλού ανάπτυξης σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο για την χώρα. Στη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρώπη για κοινέ δράσει, κοινά προγράμματα και του στόχου. Αυτή είναι η βασική μας στόχη και στο αρχηγικό σχέδιο περιγράφονται τα μέτρα κοινών με τους οποίους προσπαθούμε να φτάσουμε εκεί που επιδιώκουμε. Υπάρχει βέβαια ένας έντονος προβληματισμός σε όλους μας. Μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής και βαθιά σύγκριση που μειώνει τους πόρους μας, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε με ευκαιρία το μέλλον. Σε μια περιφέρεια, τη μεγαλύτερη της χώρας, την περιφέρεια της πρωτεύουσας, την περιφέρεια που παράγει πάνω από το 50% του αέρα της χώρας, την περιφέρεια που επηρεάζεται περισσότερο από όλες τις άλλες, από την οικονομική και την κοινωνική κρίση. Εμείς επιχειρούμε, σχεδιάζουμε το μέλλον, γνωρίζοντας, καταγράφοντας και εκτιμώντας το περιβάλλον στο οποίο κάνουμε να εργαστούμε. Και θα δείτε στο κείμενο του στατικού σχεδιασμού και αναφορέ στην αντίθεση, δεν περιγράφουμε μόνο το σύνολο των αρμοδιοτήτων και των δράσεων της περιφέρειας, αλλά όλο το δημόσιο φορέα και οργανισμό, ώστε να έχει μια σημαντική εκτίμηση για όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο μας. Τα περιγράφουμε γιατί πολλά είναι ανελέγχτα, αλληλοσυμπληρούμενα και αναρμοδοτούμενα. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει μια επαφή και μια συνεχή επικοινωνία και συνεργασία όλων των φορέων που σχεδιάζουν και ολοκλήρωση προγράμματα δράση για στρατηγική πηγή τουρισμού. Μέχρι τώρα αυτό δεν ήταν σε καταπληκτικό βαθμό. Είναι ένα ζητούμενο. Η λειτουργία των προγραμματικών επιτροπών μαζί με το θεσμικό πλαίσιο για να το πετύχουμε. Εμείς έχουμε την βούληση να το πράξουμε και το έχουμε ξεκινήσει εν μέρη. Μακάρι να δούμε αυτή τη βούληση από τα Υπουργεία, τους οργανισμούς αλλά και τους Δήμους. Η αποσπασματική δράση αποτελεί ανάλογα στην κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη της Αττικής πάντα προς όφελος των πολιτών. Πρέπει και εμείς να καταλάβουμε κάθε δυνατή προσπάθεια αυτό να αλλάξει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κείμενο του στατικού σχεδιασμού, το οποίο όπως είπε η κυρία Βασιλάκου, προήλθε μέσα από τη συνεργασία του πολιτικού και υπηρεσιακού στρατηγικού δυναμικού με την ουσιαστική βοήθεια των επιστημών της ΕΛΤΑ, επιδέχεται στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης που ξεκινάει από αύριο, τροποποιήσεων και αλλαγών. Πριν φτάσει για τελική ψήφιση αρχής Δεκεμβρίου, θα ήταν πολύ κρίσιμο και για τις περιφέρειες, αλλά και για το ίδιο το μέλλον του φορέα που υπηρετούμε όλοι να καταθέσετε καινοτόμες ιδέες με ιδιωτικές προτάσεις επί οικονομικές παρατηρήσεις. Είμαστε ανοιχτοί και στην κατανόηση και στην καλοπροαίρετη κριτική, αλλά κυρίως θετικές απόψεις που θα καταστήσουν το σχέδιό μας πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσματικό, πιο εμπειροφόρο. Επομένως, ο βασικός στόχος της περσινής συζήτησης είναι να προσθέσουμε και όχι να αποκλείσουμε. Θεωρώ ότι όλες οι προτάσεις που θα κατεθούν σήμερα πρέπει να γίνουν τις έγκρισεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τη συμμετοχή τους στη διαβούλευση. Οι διαφορετικές απόψεις θα εξομολογηθούν και θα κληθούν από τους φορείς της διαβούλευσης, ώστε το τελικό σχέδιο να είναι αυτό που εκφράσει την περιφέρεια Αττικής συνολικά. Κλείνοντας, θέλω και πάλι με την ευκαιρία που συζητάμε σήμερα το θέμα του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου να πω ότι είναι χρήσιμο να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε όλοι εδώ μέσα και όλοι μαζί και καθένας ξεχωριστά το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας. Δεν χρειάζονται μόνο διαπιστώσεις, χρειάζονται και προτάσεις. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην πατρίδα μας για μένα προσωπικά είναι η έλλειψη μιας πρότασης που θα μπορέσει να οδηγήσει σε ένα ξεκίνημα μιας λύσης. Με το κατακριτικό, συνήθως λόγο, περιορίζεται.
ανοίγματος στην κοινωνία. Αυτό είναι το λάδι την υπόψη σας όλοι, ώστε αν το πεθάνουν να λέμε, μην λέμε ότι δεν μας ακούσανε ή δεν μας καταλάβανε. Μέσα από τέτοιου είδους διαλογικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις και καταθέσεις προτάσεων θα μπορέσουμε πραγματικά αυτό που είπαμε προηγουμένως να δούμε το φως στο τούνελ στην άκρη. Άποψή μου είναι αυτό που αποκαλούμε στατικό σχεδιασμό πρέπει να επεκτείνεται στο σύνολο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Η Ένωση Περιφερειών οφείλει και να το κάνει να δει συνολικά το θεσμό, να θεραπεύσει τις παιδικές του ασθένειες, να το μεταξιώσει στις τύπους των πολιτών ως ένα θεσμό μακριά από τις τύπες κομματικές αντιπαραθέσεις που ταλαιπωρούν και εξοργίζουν τους πολίτες. Ένα θεσμό που θα ενώνει όλες τις δυνάμεις του πρόοδου και της ανάπτυξης και θα καταστεί ένας αξιότητας του δυναμικός αποτελεσματικός θεσμός προάσπισης των σιδερών των Ελλήνων. Οι πρώτες ενέργειες στην Ένωση Περιφερειών δείχνουν ότι όλοι οι περιφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι υιοθετούν μια τέτοια στρατηγική επιλογή. Γι' αυτό και είμαι αισιόδοξος παρά και τόσο των προβλημάτων που έχουν επιλύσει. Γιατί το έχω ξαναπεί, όσο βαρετό και να ακούει και καμιά φορά, ότι οι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Το αποδεικνύουν καθημερινά τα γεγονότα. Και για την πατρίδα μας, την Ελλάδα, και τις περιφέρειες και τους πολίτες μας. Τέλος, κλείνοντας, επαναλαμβάνω ότι για κάθε θέμα που αφορά τον στρατηγικό περιφερειακό σχεδιασμό, την τελική ευθύνη θα την έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί όλο αυτό το οποίο κατήχθηκε σήμερα, μαζί με όλες τις προτάσεις οι οποίες θα καταθεθούν, θα προστατούν και δεν θα φερεθούν. Αλλά για κάθε θέμα το οποίο αφορά το στρατηγικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό, ό,τι θέμα είναι θα έρχεται ξεχωριστά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θα είναι μια ακόμη δικασία και τα λέμε μετά το είπαμε, το διαβάσαμε και το ψηφίσαμε. Το λέω για να είμαστε ξεκάθαροι και να κάνουμε πράξη τα λόγια που λέμε. Δεν κύριε Καρέντα, σε δύο-τρεις προτάσεις ακόμα θα αφήσουμε εκεί, όπως δεν θα ενδιαφέρον να ακούσουμε όλους. Θέλω να διαβάσω ξανά το όραμα και το στόχο προεκλογικά και μετεκλογικά από την περιφερειά και τις περιφέρειες. Είναι η ανάπτυξη του ρόλου της περιφέρειας Αττικής ως ευρωπαϊκής Μητρόπολης στον χώρο της Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία τη ως ισχυρού αυτοδιοικητικού οργανισμού με ενισχυμένο ρόλο σε όλους τους τομείς αποδιοτήτων της μέσω της προσέγγισης επενδυτικών και διαχειριματικών δραστηριοτήτων και μέσω της προσφοράς του σχετικού και ιδιωτικού έργου προς όφελος όλων των πολιτών της. Νομίζω ότι έχουμε παρασάγκες από αυτό. Όχι επειδή δεν το θέλουμε, ούτε επειδή το προσπαθούμε, επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα ήθελα να θυμίσω πολύ σύντομα ότι εμείς προεκλογικά λέγαμε ότι το εργαλείο αυτό που λέγεται Καλλικράτηση και πιθανώς όπως ένας αναπτυξιακός δρόμος αντίκειται με το μνημόνιο και τώρα με τα μνημόνια. Είναι εκπληκτικό το κοκτέιλ των δύο. Και αυτό μας προσγειώνει άγαρτα στην καθημερινή πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Ο Γιάννης ο Σμπορός, έχει όλη την καλή άποψη προφανίζει ότι δεν είναι ένας πρωθυπουργός. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο που είναι εκλεγμένο από τη μισή Ελλάδα και θα πρέπει να έχει άλλους αρμοδιότητες και εξουσίες και η εργαλεία, κάτι αυτά περιγράφονται εδώ πέρα στη τοπική ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδιασμού σας, δεν υπάρχει. Και πρέπει να αντιμετωπίσει μια ζωφερή καθημερινότητα και πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι οι δυνατότητες υπάρχουν πάντα και από τα πολύ μεγάλα προβλήματα και τις καταστροφές γεννώνται και ευκαιρίες. Κύριοι συνάδελφοι, σας υπόσχομαι ότι θα κάνω μόνο δύο λεπτά. Αν έχει την κάλυψη. Υπόσχομαι ότι θα κάνω μόνο δύο λεπτά για την κάλυψη. Δεν θέλω να κάνω τον χρόνο σας.
Βλέπω λοιπόν ειλικρινά ότι το κεντρικό κράτος είτε σήμερα αποτελείται ή αποτελείται από μια κυβέρνηση παρακολουθεί, από μια κυβέρνηση που ανάγκη συνεργασία και όπως να αντιμετωπίσετε. Και δυστυχώ όταν βλέπω ένα άτομο που θέλει μια άλλη από μια κυβέρνηση, δεν έχει τη διάθεση να συνεργαστεί με την περιφέρεια τη περιφέρεια, δεν έχει τη διάθεση να δώσει αρμοδιότητε και εξουσίε. Και αυτό αποδεικνύει ότι κάνουμε ένα σε όλου του τομεί, γιατί δεν υπάρχουν. Είπαμε ότι ο περιφερειακό προεδρικό πρέπει να είναι και διοικητή και όλοι οι παραστάσει και όλοι οι ξένοι του. Αλλά βλέπετε ότι η περιφερειακή δεν υπάρχει περίπτωση έτσι να συγχαρέσει κάποιον. Θα σα δείτε το μπαλάκι και την εφήβηση κάποιο και λίγο και να καλά αυτό που πιστεύουν στην παρακμή του και στην αναστροφή του πιστεύουν ότι είναι πανάκια για αυτού. Για να είσαι υπάρχει λοιπόν στην πρωτοβουλία του σκουπίδιου που πήραμε, τελικά πήραμε το φτιάξι. Σα ρωτάνε τα μοναχία σου που έχουν δώσει και τα πήγαν για την κυβερνητική ανάπτυξη, βρωμίσουν, ξεβρωμίσουν, κάνετε πίτσατε, εφήγεστε για του καλού τραυματισμού κλπ. Αυτό είναι το κεντρικό κράτος και έτσι είναι το κεντρικό. Ένα ανθρωπογραφείο που έχει. Δεν είναι θεωρητικό, προσωπικό. Σα λέω λοιπόν αυτά τα οποία εγώ έχω δει και διαβάσει εδώ, να ξεχωρίσω αυτά τα οποία πιθανώ είναι αυτολόγια, να ξέρω αυτά τα οποία πιθανώ είναι ο οργανισμό που προβλέπει από τον Καλλικράτη, σε βαθμό αλλά δεν υπάρχει στον οργανισμό του Καλλικράτη αυτή τη στιγμή. Είναι μη εφαρμόσιμο αυτή τη στιγμή. Και αν δούμε ρεαλιστικά στο πρόβλημα μέσα, εντάξει. Και να σεβαστώ και να δεχτώ ότι υπάρχει ένα ορίζοντα γι' αυτό στον αγγλικό σχεδιασμό, όπω είπε και η Βασιλάκη, και μπορεί πράγματι αύριο ή μεθαύριο να οι συνθήκε να βελτιωθούν και να δοθεί δυνατότητα να δώσει λίγο παραπάνω. Πέρα στο πρόγραμμα στι συγκυρίε του πρωτό το οποίο ζούμε και στην τρίτη κίνηση η οποία θα ολοκληρωθεί με τι επόμενε περιφερειακέ εκλογέ, τι μπορεί να γίνει πραγματικά. Όταν σε λέει την περιφέρεια και λέω αυτό, δεν θα πω τίποτα. Πολύ λίγο. Γιατί αυτό είναι και αυτό που κάνει στην περιφέρεια Αττική. Εάν νομίζετε, και εγώ το πιστεύω, ότι μπορεί να διαπραγματευτεί και είμαι και στο Βρυξέλλε. Σα κάνω από την αρχή, ανοίξτε γραφείο στην περιφέρεια τη Βρυξέλλε. Φτιάξτε τα μόνιμα του βία περί κοινωνία. Αφού οι περιφέρειε είναι κακοποιημένε από την Ευρώπη εδώ, χρηματοδοτούνται έτσι κι άλλοι, σπάνια αλλιώ από το κοινωνικό του εταιρικών. Μπείτε στη διαδικασία να σπάσει τη γραφείο του κρατήριου του κύκλου αυτό που οδηγεί σε παιχνιά από την Ευρώπη, το είδαμε και στο ΕΣΠΑ, το είδαμε στο Αυστριακό νόμο. Το βλέπετε σε Αγγλία, θα βγει το κεντρικό κράτο, χαρίζει την ελληνική συμμετοχή και μπορεί να καταλαβαίνουμε. Σπάστε την πορεία στο φάουλο κύκλο και φτιάξτε απευθεία εσεί ή εμεί αυτέ. Αλλά όπω το περιφερειάζει, τι επαφέ και τι διάδοση τη κοινωνία με την Ευρώπη που να τρέξει στα πολιτικά προγράμματα και να αρχίσει τον κόσμο εδώ πέρα, με ιδιώτε, με φαντ, με πιθανού συμπαίκτε αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από όλα αυτά το τέλο που έχουμε κάνει, όλο το τεράστιο ενό κοινωνικού κράτου να κατάγει όλα για τον εαυτό του, να δίνει τίποτα σε εμά και ω αποτέλεσμα δεν προχωράει. Ελάτε λοιπόν στον κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε σήμερα, να δούμε εμείς αυτό που μπορούμε να δώσουμε μια λύση, μια που όλα τα εργαλεία που δεν μας δίνουν για να μεταλλευτούν και να χρησιμοποιήσουμε, μέρος στον αέρα. Δεν θέλω να μεταλλευτούν ούτε σε επιμέρους υπουργοί, υπουργούς και υγιή, ενεργοί, και πώς έχουν αντιμετωπίσει την περιφέρεια της Αττικής. Εδώ ρεαλιστικά έχει και νομικά πλέον, αλλά και κυριολεκτικά η περιφέρεια δυνατότητες και εργαλεία από μόνη της. Δεν θα μεταλλευτούν αυτά και να εφαρμόσουμε κοινωνική πολιτική αυτή την πολιτική. Γιατί ξέρετε την ανάπτυξη στην Ήπαθρο τη Σαββαρά από δύο χρόνια. Γέλαγα μετά την πήγα την κάνα καραμέλα όλα, αλλά δεν είναι μια λέξη. Είναι μια σειρά από πράξει που δημιουργούν ένα αποτέλεσμα. Και έχετε απόλυτο δίκιο, προφανώ λέτε, έρχεται σαν συνέχεια ενό νόμου και από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά επειδή η υποδομή του κεντρικού κράτου δεν παίρνει, δυστυχώ, αποδείχθηκε περίπου για 4-5 μέρε ότι άλλε λογικέ επικρατούν. Δυστυχώς, και άλλες προσωπικές στρατηγικές παίρνουν μπροστά, δυστυχώς, έρχονται στην ψάρα του κράτους. Στην περιφέρεια μας λοιπόν, μπορούμε. Πηγαίνετε στην Ευρώπη, εμείς έχουμε εκπροσώπους από την δική μας παράταξη και τις υπόλοιπες. Υπάρχει μια συνεργασία, μπορούμε να σπάσουμε το φαβολικό και να μειώσουμε τους χρόνους. Μέσα αυτή την τετραετία δεν υπάρχει κάτι ανοιχτό, υλοποιήσιμο, να το πάρετε και να το κάνετε άγνωστο τις επόμενες προεκλογικές εξαρτήσεις χαράς σας. Υπάρχει κάτι. Να το δούμε ρεαλιστικά, να το καταλάβει ο κόσμος. Και διότι και έτσι το παλιό εδώ πέρα μέσα, σας λέω ότι δυστυχώς μένουμε στον ίδιο κουβά. Και εμείς με συμβόλαιους θεσμούς που καταλαβαίνουμε, όχι επειδή θέλουμε, αλλά επειδή δεν θέλουμε.
αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε στο διάλειμμα. Δεν θέλει. Επαναλαμβάνω, δυστυχώς, προτιμάει ένα ιδιωτικό κράτος να επισκεφθεί έναν δοκό γραμματέα από την ΕΕ διοίκηση από εσάς και τους κυρίους συμβούλους και κυρίες της ψήφισης όλος ο κόσμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω, ναι, εγώ θα πάω όλα στη σειρά. Γιατί το δυστυχώ αυτό συμβαίνει. Ωραία. Αν μπορούμε να πούμε τον τρόπο που παρήμε, το δημιουργήσει. Έστω και την έσχατη στιγμή, σε δεκάτη, όλοι ένα στα δύο χρόνια δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει πάλι, γιατί έστω και πιαστικά διλήμματα και πρέπει να αποφασίσει τη στιγμή. Μα δύο χρόνια που έχουν περάσει και η μεταπληκτική διαδικασία στην οποία μπαίνουμε τώρα είναι πολύτιμο χρόνο. Και έχει χαθεί. Κινδυνίστε εσεί τον χρόνο. Φτιάχνετε τι διαδικασίε και στο κομμάτι αυτό τουλάχιστον, αυτό τουλάχιστον σε γενικά εδώ, σε αθλητικό σχεδιασμό, εμείς θα τον υπερασπιστούμε να δούμε δημόσια από μόνοι σε αυτό το κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση και εσείς και εγώ και η κυρία Βασιλάκη και όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα αστυνομικό σχεδιασμό σε θεωρητικό επίπεδο τη μέρα που μα το έχει όσο καλύτερα τη προχωρεί. Εμείς δεν το πιστεύουμε, δεν θέλουμε σε καμία προμηθεία να το ψηφίσουμε, δεν μπορούμε όμως να το ψηφίσουμε. Και τελειώνοντα να πω ότι σαν συνέπεια αυτό που είπα, επειδή θεωρώ ότι ναι, το να κάνει προτάσει και να τι δώσει είναι υποδομητικό, εμεί το πρόγραμμά μα εδώ το οποίο έχουμε πει έχουμε 3-4-5 πράγματα, θα πάρουμε στο σακούλι και περιφερειά και α πούμε. Λοιπόν, η κυρία δεν συναντηθούν οι καθηγητέ, όπω αλλά δεν είναι αμυντική να καταθέσει την τοποθέτηση στα πρακτικά. Το λόγο είναι και μισά τη παραγωγή.
λίγο πιο λεπτομερός σε ό,τι αφορά το νότιο τομέα. Είναι περισσότερα από 10 χρόνια που έχει φύγει το αεροδρόμιο του ελληνικού και δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό και φυσικά αυτό δεν αφορά την περιφέρεια. Έχουμε τη μεγαλύτερη παραλία από όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ίσως μόνο η Πορτογαλία ξεκινάει από την Ισαπόνα ως το Ιστορίνι, είναι μια παραλία γύρω στα 40-45 χιλιόμετρα και εμείς ξεκινάμε από τον Πειραιά έως το Λάρο. Και από μικρό παιδάκι, γιατί με γέννημα βρέμα Λιβαδιώτης, θυμάμαι το κατάδειγμα αυτής της παραλίας. Δεν έχουμε ελευθερώσει κανένα απολύτως χώρο. Δεν έχουμε διαμορφώσει κανένα απολύτως χώρο. Και αυτό φυσικά δεν έχει την ευθύνη η περιφέρεια του. Βλέπουμε, γιατί ζείτε κι εσείς στον νότο του τομέα, κύριε Περιφερειάρχη, βλέπουμε στη Γούλα περιφράξεις. Τα αστέρια έχουν γίνει μπουζουκομάγαζα που έχει το Διογέννη. Όλες οι παραλίες έχουν χτιστεί και ήταν μέσα στη θάλασσα. Δεν υπάρχει μία ελεύθερη παραλία που να μπορεί κανένας να κάνει ένα σωστό πάλι. Το άλλο το θέμα είναι το θέμα του αεροδρομίου. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε καμία παρέμβαση. Προτάσεις μπορούμε να κάνουμε. Είναι χιλιάδες τα στρέμματα. Το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε για να έχουμε και τη συγκατάθεση των κατοίκων αυτών των περιοχών ήταν οι τρεις ομόλογες κινδύνες, η Λιβάδα, Αργυρούπολη, Ελληνικό και Άρμο, να παραχωρούσε το κράτος 10, 20, 30, 50 στρέμματα για να κάνει τους δημάτους. Να κάνουμε αθλητικό παιδιές, να κάνουμε πράσινο και το υπόλοιπο να να δημιουργηθεί, να αξιοποιηθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί το κράτος ή η περιφέρεια σήμερα να πει ότι αυτά τα πόσα χιλιόμετρα είναι. Στρέμματα. 6.000 είναι περίπου, 6.000 στρέμματα. Μιλάμε μετά κύριε Περιφερειάρχη. Είδα ότι στον νότιο τομέα και στην Δυτική Αττική και κάπου αλλού ενδεχόμενα ότι πρέπει να δημιουργηθούν νοσοκομεία. Πρέπει να είμαστε και λίγο ελεύθεροι. Εδώ τα νοσοκομεία συγχωνεύονται αυτή τη στιγμή. Όχι δεν χρειάζονται νοσοκομεία, χρειάζεται νοσοκομεία. Μιλάμε για το μυθό αυτό το περιβόητο, το περίφημο βουνό. Από μικρό παιδί θυμάμαι ότι κάθε χρόνο και έχω και δύο δέντρα. Δεν έχει φυτέψει κανένα σε ένα δέντρο. Γι' αυτό δεν είναι αρμοδιότητα πάλι της περιφέρειας. Όλοι οι τομείς, οι 8 τομείς που αποτελούν σήμερα την περιφέρεια Αττική έχουν τεράστια προβλήματα. Η Δυτική Αττική έχει τεράστια προβλήματα. Μιλάμε μέσα ότι χρειάζεται το σχιστό. Είναι η κυρία Δήμου, νομίζω, ο κύριος Χρήστος. Αυτό το σχιστό το οποίο τη διαβαίνω 30 χρόνια είναι στην ίδια κατάσταση. Μόνο έχει γίνει καλύτερος ο δρόμος. Τίποτα τα απορρίμματα από το σχιστό είχα την τιμή να τα διώξω εγώ όταν ήμουν υφυπουργός. Που ήταν μία κομματερή απέναντι και το σχιστό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή και λόγω της οικονομικής κατάστασης που υπάρχει στην χώρα από το να κάνουμε μικρές παρεμβάσεις. Μετά δεν έχουμε αυτές τις αρμοδιότητες. Άντε να συνοηθείς με το Υπουργείο της Αγροτικής Ανάπτυξης, άντε να συνοηθείς με το Υπουργείο Βιομηχανίας. Είναι εκατοντάδες οι παράνομες βιομηχανίες που υπάρχουν στη Δυτική Αττική και σε άλλες περιοχές. Δεν έχει η περιφέρεια δυστυχώς ακόμα τους ηλεκτρικούς εκείνους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να κάνουν πιο ανθρώπινη τη ζωή των πολιτών μας.
άρρωση να είναι αφρικές, άρρωστο και ασάρ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Οι περισσότεροι δήμαρχοι στην Αττική είναι απαράδεκτοι. Είναι πολιτικάτιδες και δεν ασχολούνται με τα προβλήματα των περιοχών τους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα επανεκλεγούν. Έγινε ένας τεράστιος θόρυβος στην Ιφάδα με το νεκροταφείο. Το πράγμα ότι αυτό το νεκροταφείο είναι από το 1910-1920 στην Ιφάδα. Υπάρχει φόρος για το νεκροταφείο. Θα μπορούσε ο Δήμος της Ιφάδας, γιατί εγώ, αν θέλετε, δεν είμαι και θερμός υποστηρικτής ότι παίρνω και στείλω κάπου ένα νεκροταφείο. Στην ανακατάκτηση το όσο συγκεκριμένο σύνολος έπρεπε κάτι να κάνει. Τι θα γίνει με το συγκεκριμένο νεκροταφείο? Τα νότια προάστια δεν έχουν νεκροταφείο. Η δυτική Αττική δεν έχουν νεκροταφεία. Έχει ο Πειραιάς προκυλήσει λίγο το πρόβλημα με το σχιστό. Τα νότια προάστια. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που αυτά δεν βοηθήσουν οι δήμοι, οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια, δεν μπορούμε απολύτως να κάνουμε τίποτα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ποιοι από τους δημάρχους, πώς, 80, πώς έχουν τώρα, 66, ποιοι από τους δημάρχους σας έχουν επισκεφτεί και σας έχουν δώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο με τα προβλήματα που έχουν οι δήμοι. Προβλήματα ουσιαστικά και βασικά που μπορούν, γιατί ορισμένοι από αυτούς τους δήμους έχουν τεράστια έσοδα. Ορισμένοι από τους δήμους έχουν τεράστια έσοδα. Δεν μιλάμε για μικρούς δήμους όπως είναι του Καπατερού, της Φινής. Υπάρχουν δήμοι που έχουν τεράστια έσοδα και το έργο τους είναι μίσο. Πολύ μικρό. Εμείς θέλουμε να ευχηθούμε καλή προσπάθεια, αλλά το σχέδιο όπως έχει παρουσιαστεί είναι μεγαλεπίπονο. Είναι μεγαλεπίπονο. Εμείς δεν θα το ψηφίσουμε, ούτε θα το καταψηφίσουμε. Θα δηλώσουμε παρόντες και πρέπει να είσαστε βέβαιος, κύριε Περιφερειάρχε, ότι οπουδήποτε είναι σωστή η επιλογή που θα κάνετε, ότι θα μας βρείτε συμπαραστάτες. Θέλω όμως τελειώνοντας να πάτε να μας δείτε. Γιατί σε δύο μήνες, τρεις μήνες θα έχουμε την ίδια ιστορία με τα απορρίμματα. Το βάρος αυτή τη στιγμή της Αττικής, του λαού της Αττικής, των Αττικέων, είναι τα απορρίμματα. Υπάρχει πρόβλημα. Παράνομα εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί η χωματερή στα λιώσα. Η χωματερή στα λιώσα υπήρξε μελέτη το 1982-83 ότι δεν μπορούσε να κρατήσει πάνω από ένα χρόνο και έχουν περάσει 30 ολόκληρα χρόνια. Εκεί πρέπει να ρίξουμε πρώτα το βάρος, στη καθαριότητα και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και εδώ δεν θα έχει πλέον την ευθύνη η κεντρική κυβέρνηση, θα την έχει η περιφέρεια και όλοι εμείς. Θα παρακαλέσω κύριε Πρόεδρε να κάνει μια μικρή συζήτηση, επειδή είναι και μηχανικός κυρία Χρυστολά. Μετά την έναρξη της πρώτης συνεδρίας, μετά την έναρξη της πρώτης, ο κύριος Μπενέτος, ο κύριος Αδαμόπουλος, η κυρία Ροκοφίλου, ο κύριος Γκούντης, ο κύριος Μαγκαρίτης, ο κύριος Ετσαβλής, ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Ερμίδη, ο κύριος Κεστρινάκης, ο κύριος Μέρος, ο κύριος Σουκαλάς, η κυρία Βαρκοπού, ο κύριος Αμάσκαρος, ο κύριος Μένος και ο κύριος Ροκοφίλης. Λοιπόν, θα προτεθέψουμε γιατί επειδή πάμε από την μειοψηφία με την Ελληνική Συμβουλή να πάμε από όλα ένα αγωγή της μειοψηφίας, ο κ. Κατσικάρης. Κύριε Κατσικάρη.
Ο κ. Κασιράκης θα έχει ένα λεπτό λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα κύριε Πρόεδρε τη σειρά μου και πίσω. Οπότε σας ευχαριστώ που με έρχεστε μπροστά. Γιατί θέλω να συμμετάσχω στις διαβουλές των συμμαχικών της Ομοσπονδίας. Αγαπητοί κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι συνάδελφοι, αντιπεριφερειάρχες και σύμβουλοι, δεν θα πω πολλά για αυτό το σχέδιο. Θα πω κυρίως για τον τομέα του Ιδρύματος, αλλά και για την Επιτροπή Λίγα Πολιτισμού, Αθλητισμού, τις οποίες έχω την τιμή να προεδρεύω. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια πρώτη προσέγγιση πολύ σοβαρή και ξεκινώ από την περιφερειακή μανότητα, όπου πιστεύω ότι αναφέρονται όλα αυτά τα βασικά ζητήματα, τα οποία θα έχω μιλήσει και με τα παιδιά που μένουν ψηφίσει στο γραφείο μου και τα διάμενα πέρα και έβαλα αναπτυχτή του στο αγίπα. Εμείς κάνουμε κάποιες κινήσεις στην περιφερειακή αρχή με τη συνεργασία όλων των συναδέλφων, πιστεύω και της αντιπολίτευσης, γιατί εγώ στην δουλειά μου δεν έχω συμπολίτευση και αντιπολίτευση και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι το σωστό. Έτσι, όλοι μπορούν να συμπιστεύουν με την άποψή τους, τη γνώμη τους και τη δημιουργική τους συνεισφορά και συμπεριφορά. Και στο πλαίσιο αυτό θα σας πω ότι είμαστε σταθεροί στην αντιμετώπιση κυρίως των ζητημάτων υποδομών στο νησιωτικό επίπεδο. Όταν λέω υποδομών, λέω εννοώ ότι εντάξει, θα σας πω ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με τους βιολογικούς καταδικούς και τις απογετεύσεις. Ήδη ξεκινάμε σιγά σιγά πέρα στις πέτσεις που είναι μεγάλο έργο, όπως και τον κύριο Περιάδη, και το δεύτερο φεγγαρά, 19 εκατομμύρια είναι η πρώτη μεγάλη έκδοση που κάναμε. Έχει και αιγίδα. Προχθές μόλις με τη βοήθεια και με τη θετική ψήφο όλων των συναδέλφων του Υπουργικού Συμβουλίου εντάξαμε τα όμπρια της αναμένας για να μην πνίγει τον κόσμο. Ασχολούμαστε με την προσβασιμότητα, γι' αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε τον δρόμο από την Επίδαυρο να φτάσουμε σε όλα τα νησιά για να μην έχουμε προβλήματα ο κόσμο και να ενισχύσουμε το τουριστικό προϊόν. Επίσης με τα στενά υγρά απόβλητα υπάρχουν αποκαταστάσεις των καλά και προχωράμε να κάνουμε τουλάχιστον ένα-δύο πιλωτικά αφητή. Ξέρετε ότι καθορίσαμε το θέμα της ψητάριας, εδώ όλοι μαζί, όπως σας λέω και ελπίζω ο Περιφερειάρχης να είναι μαζί μας, αυτό και είναι, και τώρα με την πρώτη σύσκεψη, να ίσως να καταφέρουμε να συνδέσουμε τη Σαλονίνα, τον νότιο άκρο της Σαλονίνας με την έννοια των υποδομάτων εγώ σύνδεση και από το νερό μιλώ. Ο Περιφερειάρχης έχει θετική άποψη, νομίζω ότι όταν θα το θέμα σύντομα, πιστεύω ότι και το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι όλα για καλά, όπως μας τα λένε από την έννοια, θα το στηρίξει. Υπάρχουν πολλά θέματα για τις αναπάσεις των μετώπων που ασχολούμαστε. Έχουμε κάνει ισχυρές παρεμβάσεις και ο Περιφερειάρχης και εγώ που αναφέρονται όλα αυτά, γι' αυτό τα λέω σαν πολιτική δράση στο σχέδιο για τα μεταφορικά και την αυτοκλοεία. Σημειώνω ότι τα νησιά του Σαββατοκού, τα νησιά τα δικά μας, της Αττικής με τα δικά σας, δεν είναι άγονη γράμμα γραμμή. Πρέπει με αυτό να ασχοληθούμε, όπως και με όλες αυτές τις προτεραιότητες. Θέλω να πω δύο λόγια για την Επιτροπή. Υπάρχουν ενδιαφέροντα πράγματα στο σχέδιο, αλλά εγώ θέλω να πω και κάποια ζητήματα που μας απασχολούν, όπως είναι κύριε Περιφερειάρχε, και το ξέρετε και ασχολείστε καθημερινά με αυτή τη διοίκηση, η ελλείψη στέλεχων. Η ελλείψη στέλεχων, γιατί όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε τα κάνουν άνθρωποι, δεν μπορούν να γίνουν από μόνοι τους. Ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο, πρέπει να είναι στο επίκεντρο και χωρίς τη δημιουργική συνεισφορά των στέλεχων δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Νομίζω ότι τα καταφέρουμε σε ένα βαθμό. Κυρίως όμως στο επίπεδο του πολιτισμού και σε άλλες διότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συνέργεια με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους Δήμους και εκεί δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχουμε δει να έχει και έναν πολύ εξωστρεφή σχεδιασμό. Και επίσης σε αυτό το επίπεδο θέλω να πω ότι εμείς μπορούμε και πρέπει με βάση το σχέδιο και την πολιτική που έχουμε και νομίζω ότι αυτό διακρινά όλες τις παρατάξεις, κυρίως να ασχοληθούμε με την
ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της Αττικής. Και τώρα το κέντρο της, αλλά μιλώ ως σύνολο. Υπάρχει το κέντρο που έχετε πει, υπάρχει το Θεάσιο που είναι παραμελημένο και οι άνθρωποι εκεί φάντησαν να το καταστρέψουν, γιατί οι έργα ανθρώπων είναι οι καταστροφές. Υπάρχει το θαλάσσιο μέτωπο το εκπληκτικό όλης της Αττικής και στα νησιά. Υπάρχει ο Μαραθώνας που εμείς θυμίζουμε μετάπριο το μαραθώνιο δρόμο που μπορεί να συνδεθεί και με τη Σαλαμίνα να έχει μια ιστορικότητα η προσπάθειά μας και οι παρεμβάσεις μας. Όπως και στο επίπεδο της τουριστικής ανάπτυξης, γιατί όλα αυτά συνδέονται. Έχω πει και άλλη φορά ότι η ανάπτυξη χωρίς πολιτισμό είναι ακέραιο σώμα και ο πολιτισμός χωρίς ανάπτυξη είναι ακέραιο σώμα και σκεπαλή. Το είχα πει στην αρχή της εταιρείας μας και παρουσιάστηκε πάνω από τον Υπουργό Στονό όταν μιλούσαμε για την πολιτιστική αυτή την ιδέα και έδωσα θέμα πολιτιστικής αυτογραμμής. Βεβαίως από τότε κίνησε πολύ με ενός αυλάκι, έγιναν πολλά πράγματα στο επίπεδο δικό μας, δεν έγινε τίποτα. Εμείς θέσαμε τα θέματα, εμείς τα βάλαμε, άλλοι δεν αποκρίθηκαν και αυτό αναδεικνύει το πρόβλημα του κεντρικού της κεντρικής διοίκησης και του ελληνικού της ελληνικής κεντρικής διοίκησης. Άρα χρειάζονται πρωτοβουλίες και για να φανεί πόσο σημασία έχει η πρωτοβουλία, μπορούμε να πούμε εδώ ότι στην Ολυμπιάδα, με την Ολυμπιάδα είχαν πολλά έργα, ξέρετε ότι πολλά παραμένουν σήμερα ερείπια, κανένας δεν πρόκειται να τα αξιοποιήσει και κάποιες άλλες περιοχές δεν αξιοποιήθηκαν καθόλου. Όπως είναι ο Πειραιάς, γιατί είμαι και Πειραιώτης. Αλλά αυτό παραπέμπει, όπως έχουμε ξαναπεί και εσείς και εγώ και άλλοι συνάδελφοι σε αυτή την αίθουσα, σε ένα άπειρο κράτος, το οποίο δεν ευνοεί τη φυγή προς τα μπρος. Εμείς χρειαζόμαστε και στο επίπεδο του αθλητισμού μεγάλα αθλητικά γεγονότα, είπα νωρίτερα για το μαραθώνιο, μια συλλογικότητα και μια αποτελεσματικότητα να ξεπεράσουμε τις μίζερες αντιπαρατέσεις και τις άγχωρες γραμμές και να κινηθούμε εποφελή από τον πολίτη, υπέρ του πολίτη, γιατί για τον πολίτη είμαστε εδώ και δεν είμαστε για τον εαυτό μας όλοι, πιστεύω. Λοιπόν, πρόεδρε, με την τουριστική, τον τουρισμό, ξέρετε ότι σε όλο αυτό που λέμε ανάπτυξη, κεντρικό σημείο είναι και ο τουρισμός, η τουριστική προβολή, το τουριστικό προϊόν. Και εδώ παιδί κανένας τουρισμός, η περιφέρεια Αττικής σίγουρα δεν μπορεί να υποκαταστήσει ούτε να απολογηθεί για το πρόβλημα του κεντρικού κράτους, κύριε Βούτση, αλλά μπορούμε να συνεπάρξουμε και να κάνουμε τις προτάσεις μας και εμείς και ο Περιφερειακός και εμείς και το Περιφερειακός που πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει μερικά βήματα και με τις δυνατότητες που σιγά σιγά έχουμε και σε επίπεδο χρημάτων ενδεχομένως. Χρειάζεται παραξιολόγηση των εκθέσεων και των δράσεων, γιατί μέχρι σήμερα υπάρχουν σε άλλες λογικές με βάση το κράτος, το αθηνοκεντρικό κράτος. Όλα είναι ασύνδετα στις πολιτικές, αθλητικές, τουριστικές πολλές, γι' αυτό απαιτείται δικτύωση και κοινή δράση. Δικτύωση και κοινή δράση. Κύριε συνάδελφε, και κλείνω με αυτό, θέλω να πω ότι εμείς θέλουμε μια ισχυρή περιφέρεια δημιουργίας, ισχυροποίηση του θεσμού μας και το μελετώνω στον απλό, χωρίς να θεωρηθεί περίεργο ή ελιτίστικο ή κάπως πραγματικό, ότι κυρίως αυτό που χρειάζεται η Αττική και όλες τις περιφέρειες είναι τοπική κυβέρνηση. Η περιφέρεια πρέπει να μεταξελιχθεί σε τοπική κυβέρνηση. Αυτό είναι το συμβούλιο, πρέπει να μεταξελιχθεί και έχει χρέος το κεντρικό κράτος να το πράξει σε τοπικό κοινοβούλιο Αττικής. Το κεντρικό κράτος ασχολείται, ας το βάλει καλά στο μυαλό του ότι αυτό πρέπει να γίνει, γιατί το μέλλον της χώρας εξαρτάται από τη σωστή πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Η δημοκρατία μας πρέπει να γίνει πιο άμεση και αποτελεσματική, να βελτιωθεί. Εμείς με αυτό το σχέδιο που συζητάμε, αυτό θέλουμε. Είμαστε υπέρ εδώ μέσα, πιστεύω, του προπλασιασμού και όχι της διαίρεσης, υπέρ της πρόσθεσης και όχι της αφαίρεσης. Γι' αυτό πρέπει να αφήσουμε τα χέρια μας σιγά σιγά, γιατί έχοντας επίγνωση της προσωπικότητάς μας, ότι δουλεύουμε για τις επόμενες γενιές, οφείλουμε να συνεχίσουμε, κύριε Πρόεδρε, να διευρύνουμε, να συμπληρώσουμε, να αλλάξουμε, να μην φοβόμαστε να αλλάξουμε, όχι να καταδαφίζουμε τον προηγούμενο. Από κάπου παραπάνω συνεχίζουμε εμείς, παρατέθουμε στο επόμενο της σκητάλη. Πρέπει να βάλουμε στην άκρη το εγώ μας, να πάμε στο εμείς και στο μαζί και πιστεύω κλείνοντας ότι το σημερινό σχέδιο της διαβούλευσης δείχνει ότι προετοιμάζουμε με συλλογικότητα επιμέρους τη λέξη αυτή το μέλλον και το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το
μου υπενθύμησε ότι η απουσία αποτελεί προς την πολίτευση αυτόν τον τόπο. Οπότε πρέπει να προσέξω πώς θα μιλήσω. Μέχρι τώρα η παρουσία μας εδώ στο Πεδιατό Συμβούλιο νομίζω έχει δείξει ότι είμαστε και καλή συμπολίτευση και καλή πολίτευση. Με αυτή την έννοια λοιπόν, είτε είμαστε συμπολίτευση είτε είμαστε αντιπολίτευση, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να είμαστε κρίσιμοι και ζωντανοί σε αυτά που θα πούμε και σε αυτά που ονειρευόμαστε για αυτή την Ελλάδα που νομίζω είναι καλά. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ως κείμενο έχει νομίζω αποτύχει στο να προτείνει καινοτόμες δράσεις που θα καταστήσουν την περιφέρεια Αττικής Μητροπολιτικό Κέντρο της Μεσογείου. Λείπει το όραμα της ανάπτυξης και η λύση στα τέταρτα προβλήματα που απασχολούν την περιφέρεια και την ερευνητική. Το περιβάλλον δεν αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο αντιμετωπικό σύνολο που η προστασία του δεν θα έρχεται σε αντίθεση με την οικονομική ανάπτυξη και την άνθρωση των κοινωνικών εξοδήλων. Λείπουν από το σχεδιασμό οι πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ταυτίσει την αδιαφορία με την οικονομική ανάπτυξη και όχι με την γραμματοκρατική καταστροφική πολιτική που ζούμε μέχρι τώρα. Δεν αναφέρω την ουσιαστική δράση για τον εμπλουτισμό και την προστασία των υπόγειων κάτω της περιφέρειας, ούτε για την ποιότητα του βυθού του Σαρωτικού, όρκου. Η Ξετάλια, για παράδειγμα, και οι λοιπές μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λιμάνων έχουν συνεισφέρει στη βελτίωση του θαλασσινού νερού, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα για το βυθό του Σαρωτικού που έχει επιβαρυνθεί και το ξέρουμε όλοι από βαριά μέτωπα. Ο πρωταξικός σχεδιασμός γίνεται χωρίς πραγματικά στοιχεία για το μέγεθος του πληθυσμού της χώρας και χωρίς πρόβλεψη για τον αριθμό των μεταναστών που τελικά θα εγκατασταθούν μόνιμα στη χώρα μας. Υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, μετανάστες που κλείνουν πλέον 20 χρόνια στη χώρα μας, κυρίως από τις πρώτες κομμουνιστικές χώρες των Βαλκανίων και πλέον και βάσει νομοθεσίας, αλλά και από τη ζωή και την πρακτική, είναι πλέον μόνιμοι κάτοικοι και αυτοί δεν αναφέρονται ούτε υπολογίζονται στο μόνιμο πληθυσμό της περιφέρειας. Στον οικονομικό τομέα δεν προτείνεται τη δημιουργία υποδομών που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και θα αυξήσουν, που μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Γίνεται μια περιγραφή και αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας περιφέρειας χωρίς όμως να δίνονται λύσεις που θα οδηγήσουν σε μια αποτελεσματική και ευέλικτη οργάνωση περιφέρειας που θα προστατεύσουν μελλοντικά και τις θέσεις εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού αλλά και αυτού που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε. Η περιφέρεια λοιπόν Αττικής, ως σύγχρονο μητροπολιτικό κέντρο που πρέπει να είναι, θα πρέπει να καινοτομήσει κατά την άποψή μας και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Έχοντας προσελκύσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το 35,34% του πληθυσμού της χώρας, αν χωρίς να έχουμε προσδιορίσει τον αριθμό των μεταναστών, των νόμων μεταναστών και των λάθρων μεταναστών, που δημιουργούν δυστυχώς πλέον και εδώ και πολλά χρόνια πολλά οικονομικά προβλήματα και δεν δίνουν ευκαιρίες για να ξεπεράσουν πράγματα που όμως κάποιοι επικαλούνται, νομίζω ότι αυτός ο πληθυσμός, σχεδόν δηλαδή το 1 τρίτο του πληθυσμού της χώρας, καθιστά επαρκή για την περιφέρεια Αττικής να γίνει η περιφέρεια Αττικής πυλώνας ανάπτυξης και για όλη τη χώρα. Και να επικεντρωθεί πλέον η περιφέρεια Αττικής σε ένα σχεδιασμό σύγχρονων υποδομών για την περιφέρεια αλλά και για όλες τις περιφέρειες Ελλάδος. Να πάμε να δούμε τα θέματα και πώς εμείς βλέπουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε θετικά. Καταρχήν, τα μητροπολιτικά κέντρα θεωρούνται ως μοχλή ανάπτυξης των συγκεκριμένων οικονομιών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας περιφέρειας Αττικής θα έχει θετικές επιπτώσεις συνολικά σε όλο τον εθνικό χώρο. Η περιφέρεια Αττικής μέσω του ΠΕΑ μπορεί να γίνει παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να γίνουν μεγάλες επενδύσεις στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και σύγχρονα high-tech τεχνολογίες που υπάρχουν. Στη διαβούλευση πρέπει να προσκληθούν εκπρόσωποι και κατά την άποψή μας του ναυτιλιακού κόσμου οι οποίοι θα καταθέσουν τις απόψεις τους για τις απαραίτητες υποδομές υψηλής τεχνολογίας που έχει ανάγκη ο ΠΕΑΣ και η περιφέρεια στο σύνολό της. Στο στρατηγικό σχεδιασμό δεν υπάρχει ρητή αναφορά για το κλάδο της ναυτιλίας και την προσέλκυση ναυτιλιακών επιχειρήσεων
στην περιφέρεια. Το μοντέλο των κυβερνητικών πόλεων πρέπει να υιοθετηθεί από την περιφέρεια για να υπάρχει μια συνεχή ζωή πληροφοριών και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των συνόλων των υπηρεσιών, των κατοίκων, των υποψηφίων επενδυτών, των επιχειρηματιών, των εργαζομένων και όλων των άλλων. Όμως ακόμα φανταστείτε ότι δεν έχει επεκταθεί η επιζωνική κάλυψη σε όλη την περιφέρεια, σε όλη την έκθεση περιφέρειας, αλλά μόνο σε κεντρικά σημεία αυτής. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέσα αγροτικές περιοχές που ακόμα δεν έχουν καν πρόσβαση στο ίντερνετ, όταν σε άλλα κράτη οι αγρότες εμπορεύονται από μόνοι τους τα προϊόντα τους μέσω διαδικτύου. Η ανομοιογένεια του πληθυσμού και ο αποκλεισμός των ισχυωτικών περιοχών από το διοικητικό κέντρο καθιστά κρίσιμη την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και η διάχυσή της σε όλες αυτές τις γεωγραφικές περιοχές που έχουμε. Ταυτόχρονα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα και η ταχύτητα κυκλοφορίας, να δημιουργηθούν νέοι άξονες, νέοι οδικοί άξονες και να επεκταθεί το μετρό. Έτσι ώστε το οδικό δίκτυο καθώς και το ελλιπές δίκτυο μέσω σταθερής τροχιάς να μην είναι ανασταλτικοί παράγοντες για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων και αυτών που υπάρχουν να μπορούν να αναπτυχθούν. Η αξιοποίηση των λιμένων είναι πρωτής σημασία για μας. Διαφωνούμε όμως το να γίνει ο Πειραιάς ένα home port, καθώς θα πρέπει να είναι το μοναδικό home port το οποίο ουσιαστικά λόγω του μεγέθους του δεν μπορεί να φιλοξενήσει κρουαζιερόπλια τα οποία μπορούν να μείνουν πάνω από μία ημέρα. Άρα λοιπόν νομίζουμε και θα λέγαμε πολύ που το είδαμε στην πρόταση του ρυθμιστικού και μα το τόνισε ο κ. Πολύζος ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα δεύτερο λιμάνι, κυρίως του Λαβρίου και δευτερευόντως της Ραφίνας, ώστε να παίξει το ρόλο αυτού του λιμανιού το οποίο θα φιλοξενεί κρουαζιέρες, οι οποίες θα κρατάνε 2, 3 και 4 μέρες ώστε να μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη τουρισμού και κυρίως επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και πέραν της Αθήνας και του Πειραιά, αλλά και στις άλλες περιοχές, Δυτική Αττική και Ανατολική Αττική. Ο Πειραιάς λοιπόν ενδείκνυται για να χρησιμοποιείται ως ένας τόπος βραχύδρων ελιμενισμού κρουαζιεροπλοίου λόγω της εγκύτητας στους κυριότερους και σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και κυρίως στο κέντρο της πόλης των Αθηνών. Πάμε λίγο στο περιβάλλον. Την τελευταία δεκαετία έγινε μια πρωτοφανής προαστιοποίηση του πληθυσμού με αποτέλεσμα να εγκαταληφθεί και να εγκαιτοποιηθεί το κέντρο και οι υποδομές του. Να χρειαστούν επενδύσεις σε βασικές υποδομές στα νέα προάστια και να δημιουργηθούν νέοι κυκλοφοριακοί άξονες οι οποίοι είναι θετικοί για την οικονομική ανάπτυξη και τη μεταφορά εμπορευμάτων, αλλά άσκοπα ρυπογόνοι όταν χρησιμοποιούνται για την καθημερινή μετακίνηση των κατοίκων. Ταυτόχρονα πρέπει να αυξηθεί. Πρέπει να αυξηθεί ο πληθυσμός στους Δήμους που διαθέτουν μέσα σταθερής τροχιάς, υιοθετώντας σύγχρονες προοδευτικές παρεμβάσεις έτσι ώστε να περιοριστούν ρυπογόνες μετακινήσεις του πληθυσμού. Παρά το γεγονός ότι η κατασκευή του μετρό έχει τετραπλάσιο κόστος έναντι άλλων μέσων και σταθερής τροχιάς και μη σταθερής τροχιάς, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η κατασκευή ή επέκταση νέων γραμμών. Το τραμ λόγω της χαμηλής ταχύτητάς του και των εμπλοκών του προκαλεί πρόβλημα στην κυκλοφορία, δεν είναι κατάλληλο για πυκνοκατοικημένους δείπνους, δήμους με λυπή δημοτοπία όπως για παράδειγμα ο Πειραιάς. Η κατασκευή τραμ στον Πειραιά θα προκαλέσει έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα αφού οι δρόμοι εισόδου και εξόδου της πόλης είναι συνεχώς σταθερά μποτιλιαρισμένοι. Οι νέες γραμμές τραμ που θα σχεδιαστούν πρέπει να στοχεύουν στην ουσιαστική μείωση του χρόνου διαδρομής για να μπορούν να λειτουργούν ανταγωνιστικά με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Αν και το θέλουμε, δεν πιστεύουμε ότι το ιστορικό κέντρο θα επανακατοικηθεί άμεσα λόγω της ανεξέλεκτης εισρωής οικονομικών και άλλων λαθρομεταναστών και ως τρόπο τέτοιου περιορισμού της γενοποίησης του κέντρου, εμείς προτείνουμε να δημιουργηθούν υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες στο ιστορικό κέντρο και βεβαίως να υπάρχει και μια σοβαρή περιφρούρηση του ιστορικού κέντρου. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που παραδώσαμε ενσυνείδητα σε μεγάλο βαθμό το ιστορικό μας κέντρο στην παρανομία και στην παραβατικότητα. Έχουμε προτείνει να παρασκευθεί νομοθετικά η διαδικασία, η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες παλαιών μη κλασικών οικειών και καταστημάτων, μη νεοκλασικών οικειών και καταστημάτων να κατεγραφήσουν τα παλαιά κτίρια και στις θέσεις τους να αναγίνουν νέα σύγχρονα βιοκλιματικά κτίρια με αυξημένες συντελεστή δόμησης, έτσι ώστε να κρίνεται συμφέρουσα η απόσυρση των παλιών κτιρίων.
Αυτό θα οδηγούσε στην κατασκευή κατοικιών και λοιπόν επαγγελματικών εγκαταστάσεων υψηλής αξίας και θα διατηρούσε τους επενδυτές στις παλιές περιοχές της περιφέρειας. Ταυτόχρονα, έχουμε επισημάνει ότι με τον νόμο 2742 του 99 για την προστασία του ποικίλου όρου, σε ορισμένες περιπτώσεις, δημιουργεί ο νόμος αυτός κοινωνικά προβλήματα και αποτυγχάνει στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, που ενέταξε όλες τις ιδιωτικές περιοχές του σχέδιου πόλεως, κατάφερε να δεντροφυτεύσει τις δημόσιες εκτάσεις του. Αντίθετα, οι Δήμοι Νίκαιας και Κορυδαλλού, κρατώντας ομοιρία τις ιδιωτικές περιοχές του ορεινού όγκου, δεν έχουν πετύχει το πράσινο ορεινό ανάγλυφο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, παρότι είναι όμορφοι Δήμοι. Ενώ με αυτή την πολιτική επίνουν και τις κοινωνικές ανισότητες. Μάλιστα, έχουμε ζητήσει και βέβαια έχουμε λάβει το χάρτη των ιδιωτικών περιοχών στον ορεινό όγκο των ενόγκων Δήμων από τη Διεύθυνση Δημόσιων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η προστασία των ορεινών όγκων και η ιδιωτικοποίησή τους. Αλλά επίσης πιστεύουμε ότι και οι ιδιωτικές περιουσίες, που είναι λίγες σε σχέση με την έκταση του ορεινού όγκου, πρέπει να εγκαθούν στο σχέδιο πόλεως με την υποχρέωση των ιδιοκτητών τους να αναγύρουν νέες βιοκλιματικές κατοικίες βάσει των προδιαγραφών που έχει ορίσει, που μπορεί να ορίσει και έχει ορίσει το Πολυτεχνείο ή άλλος σύγχρονος φορέας επιστημονικού κύρου τέχνου. Βλέπουμε τις νέες εντάξεις και ως τρόπο για να αναπτυχθεί η πράσινη τεχνολογία και όλοι μαζί υποστηρίζουμε να σταματήσει η διάγκηση του πληθυσμού σε νέες απομακρυσμένες περιοχές και για να χρηματοδοτηθούν και άλλα ερευνητικά προγράμματα των πανεπιστημίων μας. Η επέκταση του σχεδίου πόλεως σε μη απομακρυσμένες από το κέντρο περιοχές που διαθέτουν ή θα αποκτήσουν άμεσα μέσα σταθερής τροχιάς είναι εξάλλου φιλικότερο προς το περιβάλλον και απαιτεί φθηνότερες υποδομές σε συνέχεια των υπαρχόντων δικτύων υποδομών και δήμων. Έχω ξεφύγει στον χρόνο, συντομεύω, δώστε μου 2 λεπτά, Πρόεδρε. Η ερετή περιφέρεια πρέπει να διεκδικήσει στις αρμοδιότητές της και στην αρμοδιότητα της εκπόνησης και την αρμοδιότητα εκπόνησης έγκρισης του πολεμικού σχεδιασμού από την αποκεντρωμένη διοίκηση, αυτοδιοίκηση. Για το προγραμματισμένο έργο στο Φάληρο, έχουμε ορισμένα ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει λεπτομερώς να δούμε στη διαβούλευση και κυρίως μας προβληματίζει το γεγονός ότι για την άρδευση θα χρησιμοποιηθούν και υπόγεια ύδατα και γι' αυτό θέλουμε περισσότερες πληροφορίες για όλο αυτό το έργο. Θεωρούμε ότι αυτό το έργο είναι ατελές και πρέπει να γίνει με ολοκληρωμένη περιβαλλοντολογική παρέμβαση για την Αττική με έμφαση στο θαλάσσιο μέτωπο. Υπάρχουν για παράδειγμα προτάσεις στο διαδίκτυο για την αναγέννηση του Κηδισσού ποταμού από τον καθηγητή κ. Βασίλειο Σότο. Δεν τον γνωρίζουμε. Νομίζω όμως ότι πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τις προτάσεις του και η αναγέννηση του Κηδισσού και του Λυσσού θα έπρεπε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Πολλές ευρωπαϊκές και αμερικάνικες πόλεις έχουν αντιληφθεί τη σημασία των ποταμών στο οικοσύστημα και έχουν προχωρήσει σε έργα αναβάθμισής τους. Στην Αττική, λόγω της θερμικής ρήπανσης που υπάρχει, είναι απαραίτητη η αναβάθμιση και η περιβαλλοντολογική αξιοποίηση αυτών των ποταμών. Τέλος, η αξιοποίηση και η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων του Πειραιά θεωρούμε ότι είναι μια φυσική συνέχεια των έργων αναβάθμισης του παραλιακού μετόπου και θα πρέπει να συζητήσουμε με τον Δήμο του Πειραιά τη δυνατότητα πεζοδρόμησης αρχής των Ιστοπλέους, καλό είναι αυτό, καθώς και το μεγαλύτερο τμήμα, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα διέρχεται από τον οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο του Κονόνιου Τείχους και δυνατότητα διαδήλευσης και στάθμευση μόνο τουριστικών λεωφορείων εκεί. Είμαστε αρνητικοί με την προτινόμενη διαχείριση των απορριμμάτων και έχουμε δώσει κατά το παρελθόν τις προτάσεις μας για μηδενικά απορρίμματα και χρησιμοποίηση και άλλων μορφών διαχείριση των απορριμμάτων νεότερης τεχνολογίας. Κρίνουμε πολύ θετικά τις μείζονες αναπλάσεις με προβληματισμό για την φύλαξή τους, για να μην καταληφθούν αυτές οι αναπλάσεις, αυτές οι αναπλασμένες πλατείες και τα άλλα έργα, όπως παραδείγματος χάρη ο Μηγίδης στο κεραμικό. Θεωρούμε αρνητικό, το αφήνω αυτό για να πάω πιο γρήγορα, στο θέμα και κλείνω. Στην αγροτική πολιτική θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ βασικό και το χαιρετίζουμε ότι στόχος της περιφέρειας είναι η αγροτική ανάπτυξη με παραγωγή βιολογικών προϊόντων που θα πηγαίνουν άμεσα τον παραγωγό μέσω των βιολογικών λαϊκών που πρέπει να αναπτυχθούν στους Δήμους. Τέλος, αφήνω τουρισμό-πολιτισμό που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό
ότι θα πρέπει στο κομμάτι του τουρισμού και του πολιτισμού η περιφέρεια να δώσει δυνατότητα να αναδειχθούν όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι και, ο πολιτισμός, τουρισμός που έχουμε μαζί με τον θρησκευτικό τουρισμό για εσωτερικούς τουρίστες, έτσι, που υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα, για παράδειγμα ο Νεκτάριος στην Αίγινα και άλλα τέτοια προσκυνήματα. Θεωρούμε θετική την προσπάθεια της περιφέρειας να διαφημιστεί στο εξωτερικό και να μένουμε να δούμε στοχευμένες κινήσεις σε συνεργασία με τον τουριστικό κλάδο. Παρέχω με διάφορα που θα πω και τέλος καταλήγω. Κλείνω. Αυτά όλα που λέω και που δεν θα μπορέσω να πω θα τα δώσουμε ηλεκτρονικά στη διαβούλευση. Δεν πρέπει να πάρω σε συμπολίτευση λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά το αφήνω. Θα τα καταθέσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά, αφού είμαστε και υπέρ των νέων τεχνολογιών. Απλώς θέλω να τονίσω κάτι το οποίο θεωρούμε κομβικό στις κοινωνίες. Θεωρούμε ότι πρέπει η περιφέρεια να πιέσει, το ξαναλέω αυτό, στο κομμάτι των συγκοινωνιών να ενισχύσουμε την επέκταση του μετρό και νέων γραμμών μετρό. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, καθώς και οδικών αξώνων περιφερειακών που θα βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων που ζουν και στην περιφέρεια. Καταλήγοντας και κλείνοντας, είναι μεγάλο το κομμάτι, θα τα δώσουμε γραμμένα αυτά και θα παρακαλώ να τα δείτε, το κομμάτι της κοινωνικής μέρημνας και της υγείας. Και εσύ καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο θεωρούμε με βάση και την οικονομική κρίση ότι πρέπει η περιφέρεια να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της πρόνοιας, της κοινωνικής πρόνοιας και κυρίως υγείας και της πρόσβασης των αδύνατων ομάδων να έχουν πρόσβαση. Και τέλος εμείς μπροστά σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, το στρατηγικό σχεδιασμό μαζί με το ρυθμιστικό, που είναι μια εξαιρετική δουλειά, εμείς θα το ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε θετικά, κρατώντας επιφυλάξεις για ορισμένα κομμάτια τα οποία θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο προχωρημένο όσο θα έπρεπε. Θα στηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα ενεργά, γιατί πιστεύουμε ότι η περιφέρεια, γενικότερη η αιρετή περιφέρεια και η περιφερειακή διοίκηση θα πρέπει να παίξει ένα κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του έθνους και του κράτους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βούτσης. Και μετά ο κύριος Αντρουλακάκης. Έχει γίνει μια καλή δουλειά, είναι φανερό και επιστημονικά και με γνώση της πραγματικότητας σε σχέση με τον χώρο της Αττικής. Πριν όμως, αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός και το καλούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι απολύτως εντός τόπου, αλλά μάλλον εκτός χρόνου, διότι δεν παίρνει το ρίσκο, το κόστος και θα ήταν και δύσκολο. Δεν μπορούμε να το απαιτούμε από τους ανθρώπους που μας έφεραν αυτή, επαναλαμβάνω, την αξιόλογη δουλειά, να αναμετρηθεί με τις πραγματικότητες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας και διακινδυνεύουμε να υπάρξουν και να σφραγίσουν την εξέλιξη σε αυτή τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Δεν παίρνει το κόπο και το ρίσκο να αναμετρηθεί με τα σφιχτικά πλαίσια που βάζουν το μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο, ο πολυνόμος και η Δανειακή Σύμβαση, της οποίας εκκρεμούν τα μέτρα και τα επιπλέον μνημόνια τα οποία θα συνομολογηθούν για το επόμενο διάστημα. Για να δούμε, παραδείγματος χάρη, οι δράσεις οι οποίες αναφέρονται στους τέσσερις μεγάλους άξονες
θα ήταν δύσκολο να διαφωνήσει κανείς ότι αυτοί είναι οι τέσσερις άξονες που παρουσιάζονται του προγραμματισμού. Για να δούμε σε ποιο βαθμό ανταποκρίνονται έστω και κατελάχιστο με κάποιες πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί. Πριν να μπούμε σε αυτή την αίθουσα, μάθαμε ότι τα νέα επίσημα στοιχεία και μάλιστα αναγγέλθηκαν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν για τη χώρα 18,5% ανεργία και νέα ύφεση υπέρ το 2,5% για το προσεχές έτος. Το 18,5% ξέρουμε πολύ καλά πως μπορεί εύκολα και κατά τίνει να γίνει πάνω από 20% και σε ό,τι αφορά τους νέους ανθρώπους είναι 35 με 40 και 45% σε Ελλάδα, Ισπανία, γενικότερα στον Νότο. Δείτε τις συγκεκριμένες δράσεις που αναφέρονται μέσα στο χαρτί. Τι είναι αυτά οι άνθρωποι? Αυτά είναι τα... Είναι δράσεις που αναφέρονται στη διευκόλυνση για κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καλό. Στην διευκόλυνση γενικότερα στο να ανοίξουν κάποιοι τομείς, έτσι ώστε να υπάρξουν κάποιες δράσεις. Είναι φανερό ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα στο ασφυκτικό πλαίσιο που βάζουν τα ελάχιστα κονδύλια, η πλήρης έλλειψη προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, μα η πλήρης, έτσι, που θα άνοιγε δουλειές και μια αναπτυξιακή προοπτική, και βεβαίως δεν υπάρχουν τα ειδικότερα προγράμματα απασχόλησης. Είδαμε προμηνών που συζητήσαμε εδώ πέρα μέσα ποια αντίληψη υπάρχει γύρω από αυτά τα προγράμματα μέσω ΜΚΟ για τετράμινα, τρίμινα, πεντάμινα σε σχέση με την απασχόληση. Αντίστοιχα για τον άξονα για το περιβάλλον. Έμεινα σχολίαστος σε αυτή την αίθουσα ότι το ταμείο το οποίο είχε το ΙΠΕΚΑ διαμορφώσει με βάση τους ημιυπαίθριους ως πράσινο τομείο για παρεμβάσεις το τσίμπησε μια δικτή κοινή συνενέση του νυν ΙΠΕΚΑ και του κ. Βεντζέλου, προφανώς στη βάση μιας κυβερνητικής πολιτικής, για να πάει για την εξυπηρέτηση του χρέους. Άρα όλα όσα αναφέρονται εκεί πέρα μέσα για τους ορεινούς όμους, για το περιβάλλον κτλ. Είναι προφανές πως μπαίνουν σε ένα επίπεδο έκθεσης ιδεών. Καλούμαστε εμείς να διαμορφώσουμε κάποιες ιδιαίτερες πολιτικές για αυτά, όπως είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι οι αποφάσεις θα έρχονται εδώ, οι επιμέρους στρατηγικές κτλ. Χωρίς να έχουμε καμία δυνατότητα για την άσκηση εν της πράγμασης τέτοιων παρεμβάσεων. Να αναφερθώ στον τρίτο άξονα περί κοινωνικής μέρημνας, υγείας κτλ. Όλοι και όλες είμαστε δέκτες της απίστευτης αγωνίας που υπάρχει για την επιβίωση των ελάχιστων προγραμμάτων, μέρημνα στο σπίτι και τα άλλα προγράμματα, και προλίγου συζητήσαμε για τις προσπάθειες που γίνονται να κρατηθούν στη ζωή τα ειδικά κέντρα, ας πούμε, για τους άνθρωπους που έχουν τις στερήσεις, για τα ελάχιστα κοινωνικά προγράμματα τα οποία βρίσκονται ακόμα εν ζωή. Είναι ασφυκτική η πίεση που ασκείται και στον τομέα της υγείας, στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, των κοινωνικών δομών κτλ. Αλλά ακόμα και για τον τέταρτο άξονα, για τη διοικητική ικανότητα της περιφέρειας, αυτό που είχαμε μπροστά μας, δηλαδή την υποχρέωση εδώ και μήνες να ψηφιστεί, να υπάρξει ο ΦΟΣΔΑ, που είναι ένα μοχρός, είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στον έλεγχο, στην παρακολούθηση, στη στρατηγική, ας πούμε, θέλετε, γύρω από το κρίσιμο ζήτημα των απορριμμάτων. Εκεί πέρα δεν έχει γίνει βήμα και δεν προβλέπεται. Δεν υπάρχει μια καθαρή στρατηγική, διότι ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά ότι παίζει η πολιτική της απόδοσης στους ιδιώτες όλο και μεγαλύτερου μάλιστα μέρους για τις αρμοδιότητες σε σχέση με την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το πρόγραμμα επίσης
δεν αναμετρείται με κάποια βασικά ερωτήματα που νομίζω πως όλοι μας έχουμε, πρωταρχικά ερωτήματα, όπως παραδείγματος χάρη. Εμείς όλοι εδώ είμαστε υπέρ της συγκέντρωσης πληθυσμού, δραστηριοτήτων κτλ. Σε βάρος της περιφέρειας. Αυτό το οποίο επί χρόνια μας έχει απασχολήσει. Σαν συζήτηση που πάει δηλαδή βλέποντας το σύνολο της ελλαδικής περιφέρειας, της χώρας μας, την πυκνότητα των πληθυσμών, την πυκνότητα των δραστηριοτήτων, την περίφημη αποκέντρωση. Πού τοποθετείται εκεί πέρα μέσα η Αττική? Βλέπουμε κανένα μέτρο που να οδηγεί σε αποκέντρωση? Ή καλούμαστε απλώς να διαχειριστούμε επί τριετία τον υπάρχοντα πληθυσμό γηγενείς και μετανάστες, τις υπάρχουσες δραστηριότητες να τις αυξήσουμε ενδεχομένως, τις οικονομικές δραστηριότητες αυτές κτλ. Ποια είναι η στρατηγική γύρω από αυτό το ζήτημα? Αξίζει τον κόπο να το θέσουμε ως ερώτημα, ως ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ποια είναι η στρατηγική για τους ελεύθερους χώρους? Κατάσκεκτη είναι η περιφέρεια Αττικής και μάλιστα σε ένα περιβάλλον όπου είχε υπάρξει εξαιρετική απομείωση στο δασικό πλούτο και άρα και στο οξυγόνο κτλ. Στο ισοζύγιο το δασικό. Ποια είναι η στρατηγική για ελεύθερους χώρους, για υδατικά αποθέματα, για το ενεργειακό ισοζύγιο? Μας έρχονται εδώ κάθε εβδομάδα πάμε το σκάι προτάσεις για τη φωτοβολταϊκά κτλ. Τι μπορεί να σηκώσει, τι πρέπει να σηκώσει η Αττική σε σχέση με αυτό το ζήτημα, που είναι και καινούριο και είναι και ενδιαφέρον και εντάσσεται και σε μια λογική. Μήπως χρειάζεται λοιπόν να αναμετρηθούμε με κάποια τέτοια ερωτήματα στρατηγικής υφής, τα οποία βεβαίως δεν ήταν στη δυνατότητα, θέλετε, ίσως και στο καθήκον, στους στόχους της πρώτης αυτής μελέτης η οποία μας παρουσιάζεται, αλλά θα πρέπει εμείς να τα δουλέψουμε. Στρατηγική λοιπόν για τους ελεύθερους χώρους, στρατηγική για απορρίμματα, υγρά απόβλητα, υδάτινα αποθέματα, ενεργειακό ισοζύγιο κτλ. Άρα λοιπόν, εμφανίζονται δράσεις, πλούσιες δράσεις ως προτάσεις, αλλά δεν έχει υπάρξει, στο χαρτί τουλάχιστον, η ιεράρχηση, η αλληλοσύνδεση αυτών των δράσεων και κυρίως οι βασικές επιλογές που μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο στο οποίο μας έχουν βάλει οι συγκεκριμένες πολιτικές που σου λέει με το 21 θα έχουμε το ίδιο χρέος που έχουμε και τώρα και δημόσιες επενδύσεις μηδέν, δεν γίνεται αυτή η αξιολόγηση όπου η περιφέρεια θα πρέπει τολμηρά, ριζοσπαστικά να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα το οποίο προφανώς θα απαιτεί κονδύλια, θα απαιτεί οικονομική ενίσχυση, θα απαιτεί μια εγρήγορση όλων των ανθρώπινων δυναμικών και των πόρων που υπάρχουν για μια άλλου τύπου ανάπτυξη η οποία βεβαίως θα υπερβαίνει και θα έρχεται σε αντίθεση, θα είναι στον αντίποδα αυτών των μίζερων πραγμάτων που οδηγούν στην χρεοκοπία της χώρας. Βεβαίως εκεί θα πρέπει να αναλυφθούν και το κόστος το να πει κανείς κάποιες επιλογές για τη ΔΕΗ, για τον ΟΤΕ, για την ΕΙΔΑΠ, για την ΕΙΔΑΤ, δηλαδή για τους μεγάλους οργανισμούς γύρω από τους οποίους τόσα χρόνια αρθρώθηκε όσο αρθρώθηκε η ανάπτυξη της χώρας, η ανάπτυξη της περιφέρειας κτλ. Άρα λοιπόν, και τέλειωσα με αυτό, συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν είναι ζήτημα να πω τυπικά το ότι δεν θα υπερψηφίσουμε αυτό το σχεδιασμό, αλλά επιχείρησα στο επίπεδο της στρατηγικής να βάλω κάποιες πινελιές για ένα θετικό διάλογο που θα πρέπει να υπάρξει εδώ μέσα για να μπορέσουμε από εκεί και πέρα ό,τι βγει να το υπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανεξάρτητα της καταρχήν ψήφου μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντωνακάτσης και να ετοιμάσει τον κύριο Διάκος.